γυρίζω σελίδα και καλωσορίζω αμέσως στο πλαίσιο της εκπομπής τον διοικητή της Τροχέας, κύριο Στέλιο Καρακούδη. Πώς είστε? Χρόνια σας πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Χρόνια πολλά και σε εσάς, χρόνια πολλά και σε όλους τους ακροατές σας. Να είμαστε όλοι μας καλά. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Με μια σειρά από δράσεις, ευαισθητοποίησης για ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουμε αυτό το διάστημα, κύριε Καρακούδη, διότι έτσι μια πρώτη ματιά, εάν ρίξει κάποιος στο δελτίο αναφορικά με τις τροχονομικές παραβάσεις, ουσιαστικά φαίνεται ότι επιμένουμε, θέλουμε να είμαστε αμετανόητοι. Ναι, όπως είπατε, κυρία Δουλγεράκη, είναι πάρα πολλές οι δράσεις, οι ενημερωτικές που κάνουμε και την τρέχουσα περίοδο των εορτών, αλλά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο με ενημερώσεις ακόμα και στα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες, από νηπιαγωγείο, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια, αλλά και σε διάφορους άλλους φορείς που απευθυνόμαστε σε το ακροατήριο είναι ενήλικες. Και στο πλαίσιο τώρα των εορτών, παράλληλα με την τροχονομική αστυνόμευση καθημερινά, κάνουμε και διάφορες άλλες δράσεις, καμπάνιες ενημερωτικού χαρακτήρα για την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας, για να αντιληφθεί και να καταλάβει πόσο εύκολο είναι για τον οποιοδήποτε να πέσει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Και σκοπό έχουμε μέσα από τις ενημερώσεις και τις δράσεις αυτές να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να αντιληφθεί τον κίνδυνο, να τηρήσει τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, ειδικότερα και τις μέρες αυτές, η κυκλοφορία στους δρόμους είναι πολύ πιο αυξημένη από όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Και να προλάβουμε πριν είναι αργά. Διότι, όπως έχει πει και ο πάτερας ιατρικής, ο Ιπποκράτης, καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Άρα, λοιπόν, μέσα στην ατζέντα μας, μέσα στο σχεδιασμό για την εφαρμογή του σχεδιασμού που έχουμε κάνει την τρέχουσα περίοδο, είναι και συνεχείς ενημερώσεις. Όπως κάναμε παραμονές των Χριστουγέννων, το ίδιο θα επαναληφθεί και τώρα παραμονές της Πρωτοχρονιάς. Το προσωπικό της υπηρεσίας μας θα βγει έξω στους δρόμους να μοιράσει αλκοολόμετρα μίας χρήσης και ενημερωτικά φυλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας. Θα έρθει έτσι σε διάλογο με τους πολίτες, με τους διορχόμενους οδηγούς, να τους εφιστήσει και να τους θερμοπαρακαλέσουμε και από τη δικιά μας πλευρά να τηρούν τους κανόνες. Αν καταναλώσουν αλκοόλ, γιορτινές μέρες είναι σίγουρα, όλοι θα κάνουμε γιορτές μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αν καταναλώσουμε αλκοόλ, να μην πιάσουμε το τιμόνι στα χέρια μας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Να παραχωρήσουμε την οδήγηση σε κάποιον άλλο τρίτο, ή αν πούμε για διασκέδαση ακόμα και στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, καλό είναι να πάρουμε έτσι ένα ταξί, να επιστρέψουμε πίσω όλοι με ασφάλεια. Γιατί το έδειξε και η πανδημία ένα παραπάνω, το αντιληφθήκαμε όλοι καλά στο πετσί μας, έτσι να το πω λαϊκά την έκφραση, ότι η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε και γι' αυτό το λόγο πρέπει να την προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού, ακόμα και κατά την οδήγηση. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, να προστατεύσουν τον εαυτό τους τον ίδιο, αλλά και όλους τους επιβάτες που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο και όλους τους άλλους χρήστες των οδών που κυκλοφορούν σε αυτούς τους δρόμους. Κι όμως εμείς σε αυτά τα πολύ απλά, τα πρακτικά, με βάση την κοινή λογική, δείχνουμε, όχι να από τη λέξη συνοτιζόμαστε, αλλά δείχνουμε να μην ακούμε ή να μην θέλουμε να ακούσουμε, όσο απλά και αν είναι αυτά τα οποία λέτε, κύριε Καρακούδη. Τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι βεβαιώνονται κάποιες έτσι παραβάσεις, που πολλές φορές μπορεί να είναι και σε μεγάλες σε αριθμό οι παραβάσεις που βεβαιώνονται, αυτό δεν δείχνει ότι δεν πειθαρχούμε. Ίσα-ίσα από τη δικιά μας πλευρά γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι από ό,τι όλα τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα, αυξάνοντας τους ελέγχους, έτσι αυτόματα να αυξάνονται και οι παραβάσεις. Βέβαια, το θετικό της όλης υπόθεσης είναι, για πάρα πολλές παραβάσεις δεν υπάρχει διοικητικό πρόστιμο, είναι 0 ευρώ το πρόστιμο, όπως είναι η μη χρήση ζώνης, η μη χρήση κράνους. Όταν οδηγούμε και μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο, είναι 0 ευρώ το διοικητικό πρόστιμο, έχει όμως αφαίρεση του διπλώματος, κάτι που, όπως διαπιστώνουμε καθημερινά έτσι και στη διαχείριση του κόσμου που έχουμε, μάλλον πονάει πολύ περισσότερο, έτσι να το πούμε σε εισαγωγικά, τον οδηγό και τον πολίτη, όταν το αφαιρέσεις το δίπλωμα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Όσο δε μάλιστα που, αν κάποιος επαναλάβει δεύτερη φορά την ίδια παράβαση για τις παραβάσεις αυτές που προείπαμε, προβλέπεται αφαίρεση 120 μέρες του διπλώματος και μετά
ο οδηγός μπαίνει σε μια έτσι δυσάρεστη διαδικασία να ξαναδώσει εξετάσεις και σε σήματα και σε οδήγηση για την επαναπόκτηση του διπλώματος του. Γι' αυτόν τον λόγο, μάλιστα, από ό,τι διαπιστώνεται και έξω στους δρόμους, η χρήση του κράνους από τις αναβάσεις των μηχανών έχει αυξηθεί συγκριτικά και με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα χρήση του προστατευτικού κράνους τάξης του 92-93%. Καθώς και μέσα σε 1,5 χρόνο από δύο έρευνες, μία που είχε γίνει το 2021 και μία φέτος το 2022, έχουμε μια αύξηση στη χρήση της ζώνης των επιβατών μέσα στα οχήματα από 46% πέρυσι τον Ιούνιο του 2021 να έχει φτάσει πλέον στο 69%. Και βασική μας έτσι στοχοθεσία είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, να μειώσουμε και τα τροχαία ατυχήματα αλλά να μειώσουμε και τους τραυματισμούς των συμπολιτών μας που θα εμπλακούν σε ένα τροχαίο ατύχημα, γιατί μεγάλοι πολλοί είμαστε, πάρα πολλά οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους του Ηρακλείου, όσο να είναι κάποια τροχαία θα γίνουν. Έστω αυτά τα τροχαία που θα γίνουν να έχουμε όσο το δυνατόν τον χαμηλότερο σε βαθμό τραυματισμό των συμπολιτών μας. Αν το πετύχουμε αυτό, σίγουρα θα είμαστε πετυχημένοι στην αποστολή μας. Κύριε Καρακούδη, να ρωτήσω το εξής. Εσείς που μπορείτε να ξέρετε και τα στατιστικά στοιχεία και αυτά τα οποία γίνονται και δεν γίνονται στους δρόμους με βάση τους ελέγχους που κάνετε. Αυτή η ευαισθητοποίηση η οποία έγινε τα Χριστούγεννα, αλήθεια την ακούσαμε οι περισσότεροι από εμάς? Και το λέω με την καλή έννοια, το ακούσαμε, ήταν ευήκοα τα ότα που τέλος πάντων με εκείνη την ώρα μπόρεσαν να πάρουν αυτό το μήνυμα αυτής της ευαισθητοποίησης. Είδατε μέσα από την καταγραφή και από τις παραβάσεις και από τους ελέγχους που κάνατε πραγματικά κάτι να έχει γίνει καλύτερο από όλους εμάς? Κοιτάξτε να δείτε, η καμπάνια αυτή, η δράση αυτή, τι μας λέει? Ότι ένας δεν πίνει, όλοι επιστρέφουμε. Είναι ο λεγόμενος οδηγός παρέας. Όχι, εγώ λέω αν στην πράξη εμείς το ακούσαμε, διότι εσείς πολύ καλά το κάνετε. Αυτό και πρέπει να συνεχίσετε. Δράση, δεν μπορεί να, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να αποτιμηθούν από μία δράση. Όμως, όταν συνέχεια και συχνά το λέμε και το ξαναλέμε, το συζητάμε με τον κόσμο, κάποια στιγμή νομίζουμε ότι και θεωρούμε ότι θα αφομοιωθεί, γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε. Είναι μία τύπου μιας μικρής μορφής, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, εκπαίδευση, μπορούσαμε να πούμε, ενημέρωση ευαισθητοποίησης. Συζητώντας με τον κόσμο, αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, τα βλέπει και στα δελτία, όπως λέτε και εσείς, καθημερινά τα τροχεία που λαμβάνουν η χώρα. Άρα, όταν και εμείς τους προτρέπουμε να πράξουν το σωστό, να βγούμε μια παρέα, ένας να προαποφασίσει να μην καταναλώσει αλκοόλ που θα είναι αυτός που θα μας επιστρέψει πίσω μια ασφάλεια, όταν το λέμε και το ξαναλέμε, είτε Χριστούγεννα είτε Πάσχα, κάποια στιγμή θα αρχίζει να γίνεται βίωμα σε όλους μας, συνήθεια σε όλους μας, και να το εφαρμόσουμε. Είτε να πάρουμε ακόμα και ένα ταξί, ειδικότερα αν είμαστε μέσα στην πόλη, να γυρίσουμε πίσω με ασφάλεια. Αυτός είναι ο στόχος μας και η σκέψη μας. Μια μεγάλη κινητοποίηση η οποία θα βρεθεί σε εξέλιξη για άλλη μια φορά από αύριο το πρωί και για τις επόμενες ημέρες. Ξέρετε, πριν σας πάω σε εκείνο το άλλο το ωραίο το έθιμο το οποίο αναβιώνει κάθε χρόνο με τη Βαρέλα, πριν από λίγο θυμήθηκα κάτι και θα ήθελα να το αναφέρω. Πριν από λίγο είπατε, χρησιμοποιήσατε τη ρίση του Ιπποκράτη, καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Και θυμήθηκα το φίλο της εκπομπής, τον καλό τον πιλότο, τον Μανώλη τον Καριωτάκη, ο οποίος στις 28 του Οκτώβρη συγκεκριμένα μας είχε αναφέρει εδώ στο πλαίσιο της ίδιας της εκπομπής ότι δεν φοβάμαι στον αέρα 36 χρόνια, αλλά φοβάμαι στο δρόμο, γιατί είμαστε, όπως είπατε και εσείς κύριε Καρακούδη, ενδυνάμει θύματα τροχαίου όλοι μας, ο καθένας από εμάς, γιατί το 2016 είχε κάνει και με τα πόδια την διαδρομή ανάβοντας όλα τα καντήλια στα εκκλησάκια, τα οποία ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει στήσει στο εθνικό δικό δίκτυο από τα Χανιά μέχρι και το Γάζι. Είδα μία ανάρτησή του τις προηγούμενες ημέρες και λέει ο φίλος ο Μανώλης ο Καριωτάκης το εξής: αυτές τις γιορτές να προσέχετε, μην να προσέχετε, γιατί μία ακόμα πινέζα μην την προσθέσετε σε ένα ασπρόμαυρο πανί. Τώρα όποιος θέλει να το καταλάβει ας το κατάλαβε, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι και κυρίως από έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να περάσει και εκείνος τα δικά του μηνύματα για αυτή τη μάστιγα που λέγεται τροχαίο. Βαρέλα 31 του Δεκέμβρη στο Σταυρό της Πόλης. Ναι, η Βαρέλα θα γίνει φέτος με ένα έτσι διαφορετικό και πολύ πιο όμορφο τρόπο. Στις 31
του μήνα το Σάββατο στις 12 η ώρα το μεσημέρι, πάμε πλέον στο Σταυρό της Πόλης, στο Μεϊντάνι, δηλαδή λεωφόρο δικαιοσύνης με 1821, εκεί θα τοποθετηθεί η Βαρέλα, η οποία είναι η Βαρέλα, έτσι για να, που μας ακούν και οι ακροατές να γνωρίζουν, είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας που γινόταν τα παλιότερα χρόνια που δεν υπήρχαν φανάρια από τους τροχονόμους αστυνομικούς. Λοιπόν, η Βαρέλα θα τοποθετηθεί στο κέντρο της πόλης και τι θα ρυθμίζει, θα μου πείτε τώρα, αφού δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Έχουμε έρθει σε επαφή, συγγνώμη, έχουμε έρθει σε επαφή με το Σύλλογο των Κλασικών Αυτοκινήτων. Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν θα μπουν με ασφάλεια έτσι και πάντα με συνοδεία της αστυνομίας 20 κλασικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα της δεκαετίας του 50 και του 60, τα οποία στις 12 η ώρα θα κάνουν το κύκλο του κέντρου της πόλης, θα περάσουν δηλαδή μπροστά από τη Βαρέλα, θα στρίψουν για τη 1821, θα πάρουν την κυρίου Λουκάριος και από την πλατεία Κουρνάρου θα ξαναμπούν στην Εύας, να κατέβουν τη μικρή Εύας, να ξαναμπούν πάλι στην λεωφόρο δικαιοσύνη στο μικρό κομμάτι και ξανά μπροστά από τη Βαρέλα για να γίνει η ρύθμιση. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο έτσι να το προσομοιάσουμε, να προσομοιάσουμε τη δράση αυτή όσο το δυνατόν πιο κοντά στην Μπάλε, τότε όμορφη εποχή, που σίγουρα μεθαύριο και στις 31 του μήνα θα υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες στα πλακόστρατα και στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και γονείς αλλά και πολλά μικρά παιδιά, να έρθουν και δίπλα στα κλασικά αυτοκίνητα, στις αντίκες, να βγάλουν, να φωτογραφηθούν και με τα αυτοκίνητα και με την Βαρέλα και με τον τροχονόμο αστυνομικό που θα βρίσκεται να ρυθμίσει την κυκλοφορία και να γίνει έτσι μια όμορφη εκδήλωση που θα την ευχαριστηθούν όλοι και μεγάλοι και μικροί. Νομίζω ότι μέχρι πότε, δεκαετία του 70-80 υπήρχε η Βαρέλα ή ήταν πιο πριν? Ναι, ήταν μέχρι πριν ξεκινήσουν να μπουν τα φανάρια. Τα φανάρια μπήκαν αρχές της δεκαετίας του 80. Όλο το χρονικό διάστημα τα προηγούμενα έτη από όταν υπήρχαν τα αυτοκίνητα έτσι που κυκλοφορούσαν, από όταν είχε εφευρεθεί το αυτοκίνητο που είχε μπει και μέσα στις πόλεις του Ηρακλείου και κυκλοφορούσε, η ρύθμιση γινόταν με τη χρήση της Βαρέλας. Τώρα, αν σας πω, γιατί σας ρώτησα, αλλά καμιά φορά ξέρετε και το χιούμορ χρειάζεται και χρειάζεται πολύ περισσότερο, ήθελα να σας πω, για να θυμηθώ και εγώ ρε παιδί μου, μέχρι ποια ηλικία θυμόμουν τη Βαρέλα, γιατί και εγώ από τους παλιούς είμαι, κύριε Καρακούλη. Άρα, λοιπόν να κάνουμε αυτή τη δράση προκειμένου να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι τον τρόπο με τον οποίο ρυθμιζόταν η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σταυρό της Πόλης. Χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου. Έτσι. Λοιπόν, καλή δύναμη για τη συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές. Και να τους πούμε για άλλη μια φορά έτσι να οδηγούν αμυντικά δεδομένου της αυξημένης κίνησης των οχημάτων και στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και σε όλο το νησί. Να είστε καλά. Να είστε. Καλημέρα.